Τζάνι, που με αφήσετε όλη την ώρα. Οπότε θα σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μερίδα που κάνουμε για τις οικογένειες. Και είναι πάρα πολύ σημαντική που κάνουμε στο κέντρο, γιατί θεωρούμε τις οικογένειες το βασικό μας σύμμαχο για την ανάρρωση. Να σας πω λίγο το πρόγραμμα. Θα μιλήσω εγώ και θα κάνω μια παρουσίαση για ποιες είναι οι κυρίαρχες νοοτροπίες, αντιλήψεις, συναισθήματα και σκέψεις της ελληνικής οικογένειας γύρω από τις δοφικές δραχές, με βάση και την ελληνική μου εμπειρία, γιατί είμαι στο χώρο 16 χρόνια, αλλά και έναν πιλότο που έχουμε κάνει με την Ζένα Τρέζουρ, μία έρευνα δηλαδή, για να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται για να βοηθήσουμε πλέον τις ελληνικές οικογένειες. Μετά είναι η Ζένα Τρέζουρ, όπου θέλω να ξέρω πώς δεν καταλαβαίνουν καθόλου αγγλικά, για να γίνεται παράλληλη μετάφραση. Να σηκώσουμε τα χέρια της όσο δεν γνωρίζουν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μόνο δύο. Τρεις. Κάποιος από τους γνωστούς δικούς μας εδώ το κέντρο να βοηθήσει να γίνει μια μετάφραση, να καθίσει ανάμεσα στο άτομο για να μπορέσει να μεταφράσει. Εντάξει. Όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις στη Ζάνετ, πρέπει να τις κάνουμε στα αγγλικά. Αν χρειάζεται βοήθεια, θα το κάνουμε. Και μετά τις 12 που είναι ο καφές, θα μιλήσουν οι γονείς και άτομα που είναι σε ανάρρωση και από βουλία και από αναλεξία. Και μετά θα κάνουμε το κλείσιμο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την ομιλία. Σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε ένας ιδιαίτερος λαός και έχουμε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, να κάνω λίγο μια σύνδεση για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη τροφή σαν Έλληνες. Και αλήθεια είναι ότι είναι κάπως διαφορετικό σε σχέση με τους υπόλοιπους λαούς. Και γι' αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω λίγο να δω το συμβολισμό της τροφής στην Ελλάδα, τι σημαίνει για μας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι που έχει να κάνει πολύ με την είναι φιλοξενία, αγάπη, φροντίδα και τιμωρία. Η αλήθεια είναι ότι στην τροφή αποδίδουμε όλα τα καλά και όλα τα κακά, με κάποιο τρόπο. Και σαν λαός, και στα δύσκολα και στα καλά, έχουμε παντού τροφή. Παντρεύουμε, τρώμε. Μαζευόμαστε, τρώμε. Πεθαίνουμε, τρώμε. Δηλαδή, για όλα, η τροφή είναι κάτι που μας συντροφεί πάρα πολύ. Και βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι και ως λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από την κατοχή. Γιατί ακόμα υπάρχουν βεβαίως γενιές οι οποίες ζουν και έχουν περάσει μέσα από τις ιστορίες τους την πείνα και όλη αυτή την αιμονία, αν θέλετε, γύρω από την τροφή και την πίεση γύρω από την τροφή για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Και να μιλήσω λίγο για το πώς, γιατί είμαστε ένας κατεξοχήν φιλόξενος λαός, για μας το φαγητό είναι με πολύ μεγάλη προσφορά. Και σε περίπτωση που αρνηθούμε το κέρασμα, μας το αρνηθεί μάλλον με αυτό που φιλοξενεί, το θεωρούμε μεγάλη προσβολή και το βιώνουμε λίγο σαν έναν τρόπο που μας απορρίπτει. Η αγάπη τώρα, η αγάπη μέσα στην τροφή είναι κάτι πολύ δυνατό, κυρίως μέσα στο κομμάτι της οικογένειας. Στον τρόπο δηλαδή που εκφράζεται και έχει έναν πάρα πολύ δυνατό συμβολισμό. Εδώ έχω φτιάξει κάποιες μεταφράσεις και ατάκες που χρησιμοποιούν οι Έλληνες γονείς ή που τις έχουν ακούσει, αν θέλετε, από τις αντιδικούμενες γονείς. «Σ' αγαπώ, σου έφτιαξε το αγαπημένο σου φαγητό», φωνάζει η γιαγιά, όλη την οικογένεια, όλη την οικογένεια, και ολυκτικά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα,
και προσφέρει το αγαπημένο φαγητό και μέσα από αυτό πραγματικά περιμένει να πάρει επιβεβαίωση. Γιατί αν κάποιος δεν φάει από το, από το φαγητό που έχει φτιάξει η μαμά συνήθως, τότε υπάρχουν και μπαμπάδες που μαγειρεύουν και μπορεί να ακολουθούν το ίδιο μότο. Αν το φας όλο, μου δίνεις ότι με αγαπάς και με υπολογίζεις. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι, ήθελα να σου το πω αυτό, ένα περιστατικό, όπου ήταν μια οικογένεια πολύ μεγάλη, δηλαδή ήταν 7 άτομα, 5 παιδιά και οι γονείς, όπου η μητέρα είχε φτιάξει φαγές. Είχε φτιάξει φαγές για 7 άτομα, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν σαν να κάνουμε μια μαρμίτα, ας πούμε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα παιδιά δεν τη φάγανε τις φαγές, δεν τους άρεσαν καθόλου. Και το μεγάλο παιδί, το πρωτότοπο, το οποίο είναι και παχύς από, είναι μεγάλη βέβαια τώρα στην οικία, είναι 45 χρόνια. Στα πέντε της έφαγε όλες τις φαγές για να ικανοποιήσει τη μαμά της. Πώς δηλαδή μπορεί η υπερφαγία να συνδεθεί με τη θέση να σου επιβεβαιώσω ότι αξίζεις και ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο προσφοράς και δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Τώρα, η άνοιξη τροφής, υπάρχουν παιδιά που το ζουν αυτό, που μπορεί να τους αρέσει ένα φαγητό και η οικογένεια μπορεί να πιέσει πάρα πολύ να φάει. Ότι όχι, όχι, πρέπει να το φας. Γιατί αν δεν το φας, μεταφράζει ότι είμαι απορρίπτης, ότι δεν μαγείρεψα καλά, ότι δεν είμαι καλή μαμά, κρίμα ο κόπος μου, κανείς δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά μου. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και αυτό που παρουσιάζεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα είναι ότι πιέζουμε πάρα πολύ τα παιδιά να φάνε. Είναι το λεγόμενο forced feeding. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι ότι εκείνη τη στιγμή πρώτον πρέπει να φάει γιατί μπορεί να πάθει κάτι και δεύτερον ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιος μας αρνείται την τροφή και ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Και βεβαίως πολλές φορές το έχουμε ζήσει όλοι ότι όταν κάποιος δεν τρώει το φαΐ ο γονιός λέει «Έλα, φάει μια μπουκιάλια μόνο, μια μπουκιάλια το φίλο, μια μπουκιάλια». Όλες τις μπουκιές τέλος πάντων για όλο το σόλι. Και υπάρχει μια φοβερή ενοχοποίηση της άρνησης που λέει δεν είσαι καλό παιδί και με στεναχωρείς. Αυτό λοιπόν υπάρχει γενικότερα στην Ελλάδα. Και πολλές φορές όταν ρωτάω τους αρχόμενοι μου να μου πούνε ποιες είναι οι ανάγκες που πρέπει να κληθούν για να καλυφθούν, πολλές φορές λένε ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά τους τους φροντίζουν διαμέσου της τροφής. Δηλαδή υπάρχει μια σφαλμένη αντίληψη που καλύπτει η ανάγκη μου διαμέσου της τροφής. Τι είναι, το βοηθήκαμε μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται, ενώ τη ουσία είναι μια. Τι είναι, καλύπτει την πείνα μας. Η πείνα μας είναι μια καθαρά βιολογική ανάγκη, μεταφράζεται πολλές φορές ως νιάξιμο, παροχή βοήθειας και συμπαράσταση. Πολλές φορές λοιπόν μπορεί να λέει μαμά στην κόρη, δεν με βοηθάει αρκετά. Και λέει μαμά, πώς θα σε βοηθάω. Κάθε μέρα σου κάνει αυτό που θέλει. Σου κάνει τα παιδιά, σου κάνει το ταπεράκι. Αυτό είναι φροντίδα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο φροντίδα, είναι και ένα σύμβολο επανασύνδεσης του γονιού με το παιδί, ανεξάρτητα από πόσο χρόνο το παιδί. Τόσο μόνο το παιδί που έχει 50 χρονών, αλλά παραμένει στην Ελλάδα πάντα ένα παιδί. Οπότε η τροφή πάντα λειτουργεί με έναν τρόπο, ακόμα και όταν έχουν πολύ καιρό να βρεθούν ή έχουν τσακωθεί, το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς σαν Έλληνες είναι να καλέσουμε τον άλλον γύρω από το τραπέζι για να το ξαναπούμε. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η τροφή. Το οικογενειακό τραπέζι δηλώνει ενότητα και ομόνοια, καθώς επικυρώνει ότι είμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό γίνεται και πάρα πολύ καυγάδες βεβαίως. Με ποιους γονείς θα πας, το Πάσχα, θα πάμε στους δικούς μου, με τους γονείς του άλλου, πού θα πάμε. Και βεβαίως αυτό είναι ένα κομμάτι σύγκρουσης, διότι πρέπει κάπου, με κάποιο τρόπο να ικανοποιηθούν οι οικογένειες. Και δεν πρέπει να θυκτούν και δεν πρέπει να υπάρχει προσβολή γύρω από αυτό το κομμάτι. Τώρα πώς γίνεται το ιδιοφύλλο με τιμωρία. Και όμως στην Ελλάδα αυτό το κατέγραψε για πρώτη φορά η Ποταμιά το 1971, ότι ενώ τα αγόρια τα τιμωρούσαν πάντα με τρόπο φυσικό, δηλαδή τα χτυπάγανε ή τα βάζανε πολύ καλή, πολύ άσχημη τιμωρία κτλ. Στα κορίτσια αυτό που κάνανε το τραβάγανε το πιάτο.
και του λέγανε ότι δεν θα φας. Γιατί δεν ήσουν υπάκουοι, γιατί δεν έκανες αυτό που σου είπα. Το γεγονός ότι το φαγητό μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και σαν επιβεβαίωση και σαν τιμωρία είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνεται μόνο στη δική μας κοινωνία, γίνεται και στις υπόλοιπες της Αγγλίας είναι αυτό. Αλλά πλέον σε εμάς είναι πολύ πιο έντονο. Δηλαδή, α, δεν έκανες αυτό, δεν θα σε πάω τώρα. Α, ναι, αυτό δεν θα σε πάω στα κούτη. Πήρες κάτω στα μαθήματα, θα σε πάω για φαγητό. Δηλαδή, το φαγητό είναι η απόλυτη, το απόλυτο χειροκρότημα με κάποιο τρόπο. Η επιβράβευση και το μπράβο έρχεται πάντα με έναν τρόπο τροφής. Δηλαδή, όταν θέλουμε να γιορτάσουμε κάτι, πάντα θα φέρουμε γλυκά. Το έχουμε, δηλαδή, αυτό δεν το έχουμε σαν Έλληνες. Σαν Έλληνες, επίσης, έχουμε δύο πολύ βασικά στοιχεία. Είμαστε και υποσχεστικοί και επιβλητικοί. Σαν κουλτούρα είμαστε πάρα πολύ εστιασμένοι στο λάθος. Δηλαδή, τι κάνουμε λάθος και πρέπει να το διορθώσουμε. Ο γονός είναι ο ρόλος του ποιος είναι. Είναι να κάνει πάντα να διορθώνει. Δηλαδή, όταν το παιδί παρεκκλίνει, θα πρέπει να το διορθώσει. Αν το πει μη, γιατί το κάνεις αυτό. Είμαστε πάρα πολύ, θεωρούμε λίγο τους εαυτούς μας σαν γονείς, πάρα πολύ υπεύθυνους. Ακόμα και όταν το παιδί έχει μελετηθεί και κάνει τη δική του οικογένεια. Ότι η πορεία του εξαρτάται πάρα πολύ, συνεχίζει να εξαρτάται ακόμα με κάποιο τρόπο από εμάς. Και επειδή θα δείτε παρακάτω ότι υπάρχει τη στοιχεία του υποσχεστικού γονιού μέσα από το μοντέλο της μεταφοράς των ζώων που υπάρχει και που το έχει κάνει η Ζάνετ, είναι το καμπουρό και ο λινόκερος. Αυτό εμείς το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν ταιριάζει να είναι καμπουρό και λινόκερος για εμάς. Εγώ θεωρώ ότι σαν οικογένεια είμαστε η γλώσσα με τα προσώπια. Δηλαδή, η γλώσσα είναι αυτή που γλωσσάει και όταν το κοτοπουλάκι πάει να φύγει, το τσιμπάει. Δηλαδή, τα έχουμε και τα δύο στοιχεία. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν γίνουμε επικριτικοί, θα χρεώσουμε τον εαυτό μας ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ζωτικό και δυνατό.